Τον καταλληλότερο άνθρωπο όμως που έχουμε μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παύλος Μοσχολιός, και τον καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακρότες. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε και πάντα σας βγάζαμε για δυσάρεστα πράγματα. Να λοιπόν που ήρθε ο καιρός να σας βγάλουμε και για κάτι πάρα πολύ καλό. Πώς το βλέπει το Αγρίνιο, εσείς προσωπικά και οι κάτοικοι του Αγρινίου, αυτό το μεγάλο deal πραγματικά που έγινε, για να δημιουργηθεί εκεί πέρα η Φίλιπ Μόρις, να δημιουργήσει αυτό το κέντρο μεγάλο καπνού, να πούμε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω και για τη δυνατότητα που μου δίνετε, αλλά και για αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά υπάρχει και η ελληνική περιφέρεια, η οποία, αν πούμε ότι ξαφνικά ερημώνεται, τότε θα είμαστε να φύγουμε όλοι μαζί σαν κράτος. Τελείωσε η χώρα μετά, βέβαια. Εμείς πάντα δίνουμε έμφαση, κύριε Δήμαρχε, σε αυτό, και γι' αυτό πολλές φορές σας έχουμε βγάλει στο παρελθόν, ναι, και θα συνεχίσουμε τα προβλήματα που έχετε να τα αναδεικνύουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα που είπατε, που αναφέρετε στην εισαγωγή σας, είναι πραγματικά μια συμφωνία η οποία δίνει πάρα πολλές δυνατότητες στην περιοχή μας, γιατί επαναφέρει το Αγρίνιο ως επίκεντρο της διακίνησης του καπνού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Της κεντρικής Ευρώπης, ναι. Το Αγρίνιο ήταν η πόλη του καπνού και ακριβώς και έχει ένα συμβολισμό αυτό. 100 χρόνια πριν, το 1913 δηλαδή, οι Παπαστρατέοι ιδρύσαν και την πρώτη τους εταιρεία στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Και ξεκινήσαν από εδώ την πορεία τους και έτσι αναδείχθηκαν στην μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία της χώρας. Άρα λοιπόν 100 χρόνια μετά ξαναγίνεται μέσω αυτής της απόφασης από τους διαδόχους πια της Παπαστράτος, mm-hmm. Ξαναγίνεται το Αγρίνιο το επίκεντρο της διακίνησης του καπνού στη χώρα και στην Ευρώπη. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει υποδομή, δηλαδή υπάρχουν τα κτίρια? Αυτό θέλω να σας πω. Δεύτερο, αξιοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στην περιοχή μας, που είναι σε ένα γήπεδο 250 στρεμμάτων και έχουν αποθηκευτικούς εστεγασμένους χώρους 58.000 τετραγωνικά μέτρα. Άρα λοιπόν και αυτές αξιοποιούνται με το καλύτερο, γιατί μέχρι τώρα ήταν αδρανείς. Από ήταν εκεί και κλειστό πέρα, δηλαδή το εργοστάσιο το παλιό και δεν γινόταν τίποτε? Όχι, έτσι. Αποθηκευτικός χώρος ήταν, δεν ήταν εργοστάσιο ποτέ. Χώρος. Αλλά ήταν αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος παλιότερα χρησιμοποιούταν, αλλά έχει κάποια χρόνια να τονίσει. Τρίτον, δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν και άλλοι πόλοι ανάπτυξης στην περιοχή μας, όπως είναι το Πλατιγάλι, που είναι ένα μεγάλο εμπορικό και βιομηχανικό λιμάνι, mm-hmm. στον αστακό της Εντολοκανανίας. Mm-hmm. Και βεβαίως να αξιοποιηθεί και η ερημωμένη πια εγκατάσταση της 132 πτέρυγας μάχης, που είναι ένα σύγχρονο αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιες μεταφορές κάργο, είτε καπνών είτε και άλλων περιοχών. Έχει υποδομή όμως? Έχει υποδομή. Βεβαίως. Είναι ένα αεροδρόμιο με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το Άκτιο. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και αύριο το πρωί που λέει ο λόγος. Κύριε Δήμαρχε, μιλάμε για 15.000 τόνου καπνού. Μιλάμε το για 15.000 τόνου ετησίως, οι οποίοι θα μεταφέρονται σε κοντέινερς ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο θα μεταφέρονται. Για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε, τι προβλέψεις γίνονται? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω και είναι στα επιχειρηματικά σχέδια της επιχείρησης και πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, και μόνο ότι είναι το κέντρο διακίνησης του καπνού για την Ελλάδα και την Ευρώπη της Φίλιπ Μόρις, νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Και η απορρόφηση έτσι του 50% της παραγωγής. Και η απορρόφηση του 50% της εγχώριας παραγωγής. Και θα πρέπει να είδατε ήδη τα αποτελέσματα σε αυτό. Αυτό θέλω να πω, γιατί εδώ και 6 μήνες υπεγράφει αυτό. Αυτό έχει σαν, θα έχει σαν αποτέλεσμα, φαντάζομαι, να ξεκινήσει πάλι, και υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην περιοχή από παραγωγούς που επανέρχονται στο επάγγελμα του αγρότη καπνοκαλλιεργητή. Αυτό εννοώ ακριβώς. Που θα δώσει τη δυνατότητα, ας πούμε, και σε άλλους για να έχουν τέτοιες δραστηριότητες. Αυτό που λείπει όμως από την περιοχή, και οφείλω να το καταθέσω αυτή τη στιγμή, είναι ότι για να γίνονται αυτές οι μεταφορές, οι οποίες απαιτούν έργα οδοποιίας και συνδέσεις, πρέπει να γίνουν τα μεγάλα έργα οδοποιίας στην περιοχή. Έχουν σταματήσει αυτά τα μεγάλα έργα, κύριε Δήμαρχε? Η Ιόνια Οδός είναι στα 5 μεγάλα έργα οδικά της χώρας, τα οποία που έχουν σταματήσει και πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν ώστε να ολοκληρωθούν. Καλά, και είχαν πει από τα Χριστούγεννα ότι αυτά είχαν ξεκινήσει. Ακριβώς. Και γίνανε και κάτι εγγένεια και κάτι σταματήσαν. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έργα οδοποιίας, γιατί 2.500 κοντέινερς που θα μεταφέρουν τον χρόνο τα καπνά
θα περνάνε μέσα από δρόμους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν τόσο μεγάλο φόρτο κυκλοφοριακό. Ναι. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει η σύνδεση του μεγάλου λιμανιού που σας είπαμε, το δυτικό άξονα, όπως και η σύνδεση της πόλης του Αγρινίου, που στη διαδρομή της είναι και οι εγκαταστάσεις αυτές του Παπαστράτου. Άρα θα υποφεληθούν και οι όμοροι δήμοι από το Αγρίνιο. Και θα υποφεληθούν και οι όμοροι δήμοι, γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, εφόσον η κυβέρνηση θέλει να τρέξει αυτό το πακέτο, ναι, να ολοκληρώσει πολύ σύντομα και τα έργα οδοπία τα οποία απαιτούνται για να γίνεται η μετακίνηση αυτών των προϊόντων, να γίνεται με πολύ οργανωμένο και σωστό τρόπο. Έχει υπολογιστεί πάνω κάτω ποιος θα είναι ο χρόνος που θα το ξεκινήσει αυτό και θα ενεργοποιηθεί? Φαντάζομαι, για να το ανακοινώσουν μαζί με τον Πρωθυπουργό, θα είναι άμεσα. Οι εγκαταστάσεις υπάρχουν. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο απλά και μόνο πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια τέλος... να επισπευστούν για τα έργα οδοπία. Ναι, ας πούμε μέχρι το τέλος του 2013 θα έχει ολοκληρωθεί. Εγώ πιστεύω και αύριο το πρωί μπορεί να ξεκινήσει. Αυτό γιατί, όπως σας είπα, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Και αν υπάρχει και το χρήμα, μπορεί πολύ εύκολα να το κάνεις. Και το σπουδαίο είναι αυτό που λέει και ο κύριος Δήμαρχος, ότι εδώ και 6 μήνες που ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό που υπεγράφει η συμφωνία. Ναι, θα έπρεπε να είχαν συνεχίσει τα όχι, γύρισαν κάποιοι παραγωγοί σε γαλλιέρια καπνών. Αυτό ακριβώς, λέμε. Ναι. Διότι από την ώρα που ξέρουν ότι το 50% θα απορροφηθεί τη παραγωγή του από ακριβώς αυτές τις εγκαταστάσεις, οπωσδήποτε κάποιοι στρέφονται και στην καλλιέργεια αυτή, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί παραδοσιακά η περιοχή εδώ ήταν μια, όπως σας είπα και πριν, καπνοπαραγωγός περιοχή, και γι' αυτό ακριβώς με αυτό το εισόδημα έζησε και αναπτύχθηκε η περιοχή. Και αναμένεται την καλλιέργεια του καπνού να ανθίσει και η αγορά των logistics τριγύρω, έτσι? Βεβαίως, δεν είναι? Βεβαίως, όλα αυτά είναι γύρω. Και στο τομέα των logistics, αλλά και στη διακίνηση προϊόντων με συνδυασμένο τρόπο που υπάρχει δυνατότητα. Βέβαια, μας λείπει το σιδηροδρομικό δίκτυο ακόμα, γιατί ξέρετε, η Δυτική Ελλάδα είναι εκτός από τους σχεδιασμούς όλων αυτών των πραγμάτων των μεγάλων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και δυνατότητα, ας πούμε, μετακίνησης οδικά, αλλά και με το μεγάλο λιμάνι του Αστακού, που θα μπορούσε, ας πούμε, να καλύψει τις ανάγκες μεταφορικές μιας τέτοιας δραστηριότητας. Να ρωτήσω κάτι άλλο για το θέμα της ενεργείας, που σίγουρα πάρα πολύ κόσμο από την περιοχή σας και όχι μόνο θα έχει την αγωνία αν θα μπορεί να πιάσει δουλειά. Εσείς θα μπορέσετε να πιέσετε τους ιδιοκτήτες τώρα, την εταιρεία αυτή, ούτως ώστε η πρόσληψη να γίνει καταρχήν από τους κατοίκους του Αγρινίου και των όμορων δήμων, ούτως ώστε να μην έχετε τόσο μεγάλη ανεργία, και μετά βεβαίως από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Θα έχετε τέτοια δυνατότητα πίεσης? Κοιτάξτε, δυνατότητα πίεσης δεν θα έχω εγώ σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά. Δηλαδή, αν έχετε καλή συνεννόηση, αυτό εννοώ. Είναι μέσα στην κοινή λογική ότι οι εργαζόμενοι, και μάλιστα εργάτες θα είναι οι περισσότεροι από αυτούς, ναι, δεν νομίζω ότι θα έρθουν από αλλού ή από άλλα κράτη, γιατί θα είναι κάτι και φαντάζομαι. Είπατε περιοχής. Αυτό, από άλλα κράτη. Μήπως ναι, φαντάζομαι πρέπει... θα είναι κάτι και της περιοχής, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ότι έχουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τέτοιου είδους. Αυτά τα καπνοβάγαζα τα οποία υπάρχουν εδώ στην περιοχή, κάποτε ήκμαζαν από χιλιάδες εργαζόμενους, καπνεργάτες, ναι, οι οποίοι άφησαν και παιδιά που είχαν και την ίδια τεχνογνωσία, ναι, και είχαν και την εμπειρία, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν, ας πούμε, εισαγόμενοι είτε από άλλες περιοχές της χώρας είτε και από το εξωτερικό, ναι, εργάτες για αυτές τις δουλειές. Ναι. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι ακούσαμε και καταλάβαμε, και η εξουσία, η κεντρική εξουσία, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό το deal που έγινε. Ο κόσμος, εσείς που έρχεστε σε επαφή καθημερινά, πώς το είδε αυτό? Εγώ νομίζω θετικά. Παίρνετε καλά μηνύματα? Έχει ο κόσμος βεβαίως τις αμφιβολίες του για ό,τι συμβαίνει σήμερα, και πολλές φορές δεν γίνεται πιστευτός οποιοδήποτε ανακοινώνει τέτοια μεγάλα έργα. Deals, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως πιστεύω ότι, εφόσον λειτουργήσει, και εγώ γνωρίζω ότι θα λειτουργήσει αυτή η επένδυση, θα έχει πολλοπροσθετικά. Δηλαδή τα μηνύματα που παίρνετε είναι θετικά από τον κόσμο? Τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο είναι θετικά? Τα μηνύματα είναι ότι, εφόσον υπάρξει αυτό το πράγμα, είναι θετικά βεβαίως. Ας έχουμε τέτοιες θετικές ειδήσεις. Γιατί σας είπα ότι δεν είναι κάτι που θα έρθει τώρα στην περιοχή. Υπήρχε. Υπήρχε. Οι εγκαταστάσεις αυτές υπάρχουν. Μπράβο, υποδομή υπάρχει. Απλά δρανούσαν για αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί δεν γινόταν αυτή η δραστηριότητα από την εταιρεία. Να σας πω, πόσα χρόνια ήταν ανενεργό αυτό το εργοστάσιο εκεί? Οι αποθήκες βασικά. Δεν είναι εργοστάσιο, είναι αποθηκευτικό χώρο. Ναι, οι αποθήκες, ναι. Έτσι. Είναι τα 4-5 τελευταία χρόνια που δεν γίνεται μικρές δραστηριότητες. Ήταν νεκρό, ναι. Ναι. Και νομίζω ότι θα δώσει και πολύ περισσότερη ζωντάνια και στην περιοχή. Βεβαίως, για να αναπτυχθούν και άλλοι οι επαγγελματικοί. Ακριβώς. Νομίζω, ναι. Ναι, κλάδοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να πούμε καλή επιτυχία.
Και λίγο να πιέσετε κι εσείς για να βρει πολλοί κόσμος θέσεις εργασίας. Μου δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που είπα. Να είστε καλά. Κύριε Δημήτρη.